Χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα σήμερα βλέπω τόσα νεανικά πρόσωπα που συναντηθήκαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα στους κοινούς μας αγώνες. Οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές, ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τις συνέπειες της εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν το πανεπιστήμιο να λειτουργεί όλο και περισσότερο με ιδιωτικο-οικονομικούς όρους, με όρους δηλαδή εσόδων-εξόδων, κόστους-οφέλους. Αυτές τις συνέπειες τις βιώνουμε κάθε μέρα με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τις δυσκολίες να ανταποκριθούμε στις λειτουργικές ανάγκες των ιδρυμάτων, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους φοιτητές μας. Χιλιάδες συνάδελφοί μας, κοντά στο 50% του προσωπικού των πανεπιστημίων, εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι οποίες παίρνουν όλο και χειρότερες μορφές, εργάζονται μέσα στην ανασφάλεια και τον φόβο της απόλυσης, πολλές φορές χωρίς να διασφαλίζονται ούτε αυτονόητα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην αναρωτική άδεια ή στην άδεια μητρότητας. Παραδίδονται στους εργολάβους μια σειρά υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη, η συντήρηση. Το προσωπικό αυτό που δουλεύει με πετσοκομμένα δικαιώματα τις περισσότερες φορές δεν επαρκεί. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο δεν είχαμε καθαρίστριες για περίπου 3 μήνες. Οι εργολαβικά εργαζόμενοι στη φύλαξη των εστιών του Πανεπιστημίου της Αθήνας δουλεύουν με εξαήμερη εργασία. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Παράλληλα, παραμένουν τεράστιες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, σε εξειδικευμένο προσωπικό που στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους, τους φοιτητές μας, να σκεφτούν ποιος διαμορφώνει αυτή την κατάσταση στα ιδρύματά μας. Υπεύθυνοι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση, όλα τα κόμματα που έχουν βάλει το λιθαράκι τους στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Χρειάζεται φοιτητές και εργαζόμενοι να κάνουν κριτήριο όχι μόνο την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και ποιο πανεπιστήμιο έχουμε πραγματικά ανάγκη σήμερα. Στις επικείμενες εκλογές και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, με τη στάση μας να στηρίξουμε τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση, τη μόνη δύναμη που μπορεί να αποτελέσει πραγματικά αντίπαλο δέος στην πολιτική που τσακίζει τις ζωές και τα δικαιώματά μας, που υποθηκεύει το μέλλον μας απέναντι σε όλα αυτά που θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα των εκλογών. Το μόνο κόμμα που στηρίζει τις διεκδικήσεις των φοιτητών για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, τα αιτήματα εργαζομένων στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Αλλά και με τη δράση μας δυναμώνουμε τον αγώνα και την πάλη. Εξάλλου, τις στιγμές που νιώσαμε ανάταση, αγωνιστική αισιοδοξία, τις στιγμές που πιστέψαμε ακόμα περισσότερο στη δύναμη της αγωνιστικής διεκδίκησης, της αλληλεγγύης, τις στιγμές που αναδείχθηκαν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που παλεύει αγώγιστα, αταλάντευτα, με ανιδιοτέλεια, τις στιγμές που μας συγκλώνησαν, θα διαπιστώσει κανείς ότι το ΚΚΕ, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος και της ΚΝΕ ήταν εκεί, μπροστάριδες. Όπως οι μεγάλες κινητοποίησεις ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτή, σαν την προχθεσινή ολονύκτια διαμαρτυρία στα Προπήλαια, όπου εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι, αποτελώντας έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα φοιτητών και εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, ξεσηκώθηκαν ενάντια στη σφαγή. Και τέτοιες στιγμές ζήσαμε και με τις μεγάλες μαχητικές κινητοποίησεις των φοιτητών το προηγούμενο διάστημα για τα σύγχρονα μορφωτικά τους δικαιώματα, ενάντια στην εμπαροβατοποίηση της παιδείας, ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στο δρόμο της διεκδίκησης συνενώθηκαν τα δικά σας αιτήματα, τα αιτήματα των φοιτητών, με τις δικές μας διεκδικήσεις, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για αυξήσεις στους μισθούς. Μέσα σε αυτές τις μάχες υψώθηκε ένα τείχος ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως χρώματος, και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ακρίβειας, της φτώχειας, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της εμπορευματοποίησης της υγείας και της παιδείας, των πολέμων της προσφυγιάς. Μέσα σε αυτές τις μάχες τσακίστηκε η προπαγάνδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όλων των αστικών κομμάτων που προσπαθούν να πασπαλίσουν με περίσσια χρυσόσκονη αυτό το άδικο, απάνθρωπο, πολεμοχαρές καπιταλιστικό σύστημα και τους δολοφονικούς μηχανισμούς του. Όποια αδικία βιώνουμε καθημερινά, από το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τη δουλειά, από την παιδεία, την υγεία, τους μισθούς πείνας, αποτελούν τα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η Ευρώπη δήθεν της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, στο όνομα της οποίας πίνουν νερό όλα τα αστικά κόμματα.
Μέσα σε αυτούς τους αγώνες φωτίστηκε πόσο μπορεί να πολλαπλασιαστεί η δύναμή μας από τη συμπόρευση του κινήματος των φοιτητών με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Όλοι όσοι κινητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν ότι η δύναμή μας βρίσκεται στο δρόμο της οργανωμένης πάλης με πηξίδα τα συμφέροντα των πολλών και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον 21ο αιώνα και με προορισμό μια κοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Όλοι όσοι ακόμα και αν δεν συμμετείχαν, συγκινήθηκαν και αναθάρισαν από τις σημαντικές εργατικές λαϊκές κινητοποίησεις, τις κινητοποίησεις της νεολαίας στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του κόσμου για τα μικρά, τα μεγάλα, τα πανανθρώπινα. Όλοι όσοι μέσα από αυτές τις μάχες έβγαλαν πολύτιμα συμπεράσματα για τη ζωή τους, για την αιτία της σκληρής πραγματικότητας που βιώνουν και συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν τα κέρδη των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων με την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των πολλών. Ότι τα συμφέροντά μας είναι ασυμβίβαστα, για να κερδίσει ο ένας πρέπει να χάσει ο άλλος. Μία επιλογή έχουν και μπροστά στις ευρωεκλογές της 9 Ιούνιου. Ψήφος στο ΚΚΕ, τη μόνη δύναμη που αντιπαλεύει την πολιτική των κυβερνήσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη διακρατική ένωση για τα συμφέροντα των λίγων, το σύστημα της εκμετάλλευσης. Πάμε λοιπόν να ανεβάσουμε το ΚΚΕ ακόμα πιο ψηλά. Να δηλώσουμε και μέσα από την κάλπη ως εδώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τσακίζουν τη ζωή μας. Να στείλουμε μήνυμα ελπίδας για όλους τους λαούς της Ευρώπης ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ο δρόμος για την Ευρώπη των εργαζομένων, των νέων, των λαών, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Ο δρόμος για την Ευρώπη του σοσιαλισμού.